Θα ξεκινήσουμε με ρεπορτάζ του πρωτογενή τομέα, με αγροτικό ρεπορτάζ, καθώς το θέμα της οικονομικής ενίσχυσης των παραγωγών θερμοκηπιακών καλλιεργειών, κυρίως βέβαια στην περιοχή της Ιεράπετρας, βρίσκεται στο προσκήνιο. Υπάρχει μια κοινοβουλευτική παρέμβαση από τον βουλευτή Κινάλ Ηρακλείου, τον κύριο Βασίλη Γκεγκέρογλου. Γίνεται λόγος ότι έχει χαθεί το 50% της ετήσιας παραγωγής. Πάμε στην Ιεράπετρα, πάμε να ανοίξουμε μια συζήτηση, να πιάσουμε πάλι το θέμα. Κύριος Γιάννης Γαϊτάνης είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας. Κύριε Γαϊτάνη, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. 50% μείον στην ετήσια παραγωγή, κύριε Γαϊτάνη. Ακριβώς. Πού οφείλεται αυτό? Συνάδελφοί σας υποστηρίζουν ότι η κατάσταση πλέον έχει φτάσει στο απροχώρητο. Για ποιους λόγους? Μην ξεχνάμε ότι όταν έγινε το lockdown πέρυσι τον Μάρτιο-Απρίλιο, η παραγωγή της Ιεράπετρας, της Κρήτης και της Ιεράπετρας, βρισκόταν στο ζενίθ. Αυτή η διαταραχή που έγινε, χάθηκε το 50% του τζίρου, ας πούμε, του ετησίου τζίρου. Κάπως έτσι πήγε. Από αυτό πήραμε η παραγωγή κάποια ενίσχυση τάξης του 10% με την υπόσχεση του τότε υπουργού, του κυρίου Βορύδη. Επί Βορύδη πήρατε αυτά τα χρήματα. Μετά από χαρτιά και ναι, που στείλαμε και αποδείξαμε ότι η ζημιά είναι μεγάλη με το lockdown που έγινε, το χάσιμο των χρημάτων, τα πεταμένα που πεταχτήκαν τόσα, όλα τα περισσότερα κυβερνητικά το μήνα Απρίλιο. Ο υπουργός είδε το πρόβλημα, είδε την διαταραχή, η διαταραχή που είχε γίνει λόγω του lockdown και αιτιολόγησε μια αποζημίωση. Αλλά ήταν πάρα πολύ μικρή, της τάξης του 10 με 15%. Κύριε Γαϊτάνη, θα πάμε και στην αποζημίωση και στις υποσχέσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί. Για να λέτε ότι έχετε χάσει το 50% του τζίρου σας, σημαίνει ότι μπαίνετε μέσα. Δηλαδή ότι το πρόσημο είναι αρνητικό, σωστά? Σωστά. Μα ήδη οι παραγωγοί δεν έχουν τη δυνατότητα να ξανακαλλιεργήσουν. Ήδη οι παραγωγοί χρωστάνε είτε στα μαγαζά που αγοράζουν τα φάρμακα και τα λοιπάσματα, είτε τράπεζες, είτε χρωστάνε. Οι παραγωγοί δεν έχουν τη δυνατότητα να ξανακαλλιεργήσουν. Και ειδικά οι παραγωγοί όλων των κυβερνητικών, δεν μιλάμε μόνο για ένα είδος, άλλο λιγότερο και άλλο περισσότερο, όπως το έθιξε και όπως το δείξαμε και στον Υπουργό, έχουν πάθει ζημιά όλα τα προϊόντα. Δηλαδή κατά και την καλοκαιρινή περίοδο. Δεν ήταν μόνο οι δύο μήνες αυτοί, γιατί ναι, ήταν και συνέχεια μετά. Η συνέχεια ήταν πολύ πιο, ήταν ακόμα χειρότερη. Κύριε Γαϊτάνη, κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Το είχε δύο υπουργό. Κατά την καλοκαιρινή περίοδο, τους καλοκαιρινούς μήνες δεν θα καλλιεργήσουν, συνάδελφοί σας? Και αν καλλιεργήσουν, αναγκάζονται εκ των πραγμάτων, γιατί δεν έχουν άλλη λύση πώς θα ζήσουν τις οικογένειές τους. Και κοιτάζουν να βρουν τρόπο να ζήσουν τις οικογένειες. Ποσότητες καταλήγουν σε χωματερές αυτή την περίοδο? Αυτή την περίοδο όχι, να μην κρυβόμαστε. Αλλά μέχρι και πριν από 15 μέρες, ναι. Οι τιμές, ειδικά φέτος για την ντομάτα, ήταν από τις χειρότερες χρονιές τις τελευταίες 15-20 χρόνια. Μάλιστα, πάμε τώρα. Ειδικά για την ντομάτα ήταν από τις χειρότερες χρονιές που έχουν περάσει. Στις υποσχέσεις του Υπουργείου πήρατε κάποια χρήματα της τάξης του 10%. Υπήρχε η δέσμευση και από τον απερχόμενο Υπουργό, τον κύριο Βορύδη, για περαιτέρω στήριξη του κλάδου, ειδικά σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Ωστόσο, δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ. Είδε ότι τα χρήματα που δόθησαν τότε ήταν λίγα, όταν κατέβηκε στην Ιεράπετρα τον Οκτώβριο, και υποσχέθηκε τότε ο Υπουργός ότι θα κοιτάξει να δώσει και άλλα χρήματα, γιατί αυτά που δοθήκαν ήταν πολύ λίγα και η παραγωγή δεν τα βγάζουν πέρα. Υποσχέθηκε τότε ο Υπουργός ότι θα υπάρχει μια συνέχεια. Γι' αυτό και προσπάθησε και ο ίδιος ο Υπουργός την ενίσχυση αυτή να την πάρουν η παραγωγή της Κρήτης μέσα στο 2020, για να αιτιολογήσουν μετά και το 2021 την πλέον ενίσχυση που θα παίρνανε. Είχε κανονιστεί, είχαμε κουβεντιάσει λοιπόν, ότι ώστε με το 2021 να πάρει όλη η υπόλοιπη Ελλάδα πάλι άλλη μια ενίσχυση και συγχρόνως να ξαναπάρει η Κρήτη για τη ζημιά που είχε πάθει. Γιατί κακά τα ψέματα, την περίοδο της ζημιάς η Κρήτη είχε παραγωγή. Η Κρήτη παρήγαγε το 80% των κυβερνητικών της Ελλάδος που διακινούνταν εκείνη την εποχή, ήταν από την Κρήτη. Η υπόλοιπη Ελλάδα να μην καλλιεργούσε, αλλά καλλιεργούσε φυτά. Δεν είχε παραγωγή. Μάλιστα. Όχι πως δεν πάθανε αυτή τη ζημιά το υπόλοιπο διάστημα. Φυσικά πάθανε ζημιά και αυτοί και καλά κάνανε και πήρανε. Αλλά η ζημιά που έπαθε η Κρήτη
ήταν διπλάσια και τριπλάσια. Δεν συγκρινόταν με. Περιμένετε λοιπόν κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Υπήρχε και κοινοβουλευτική παρέμβαση από τον κύριο Γεγέρογλου. Ακριβώς. Στη Βουλή. Οι απαντήσεις που περιμένετε ποιες είναι? Εμείς πιστεύουμε ότι το κράτος έχει συνέχεια και συνέπεια. Δεν μπορεί όταν φεύγει ένας υπουργός ή όταν αλλάζει ένα υπουργείο να αφαιτούνται οι υποσχέσεις και οι λόγοι που δίνει ο ένας υπουργός στον άλλο. Αυτό περιμένουμε λοιπόν να διορθωθεί. Αυτό περιμένουμε. Μάλιστα. Κύριε Γαϊτάν, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.